απεκρίθη αυτόν Ναθαναήλ και λέγει «Ραβή, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ ή ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Χαρμόσυνον αδερφοί μου και λαμπράν ημέρα, επεφύλαξεν η Εκκλησία μας δια να υμνούμεν και να δοξολογούμεν το όνομά Του το Άγιον. 100 και πλέον έτη η Εκκλησία μας υπέστη διωγμών και ο διωγμός αυτός δεν είναι το μικρός, διότι οι δωλολάτρες κατεδίωξαν τα εικόνας της Εκκλησίας μας και τους Αγίους του Παραδείσου. Ενεφανίστη λέον ο Ίσαυρος, ο οποίος ήρχισε των πρώτων διωγμών εναντίον των Αγίων εικόνων και μετεφέρθη ο διωγμός εκείνος έως του Θεοδοσίου Βασιλέως και Αυτοκράτορος του Βυζαντίου, ο οποίος είχε ευσεβεστά την γυναίκα, βασίλισσαν την Θεοδόραν, και είχε ιόν τον Μιχαήλ. Ο διωγμός αυτός ήταν σκληρός. Εμείς απολαμβάνουμε αυτά τα οποία εστερέωσαν Άγιοι και μάρτυρες της Εκκλησίας. Εδιώχθησαν διότι επροσκυνούσαν τας Αγίας εικόνας, τους υπέβαλαν εις φοβερά μαρτύρια, έκοπτον την γλώσσα αυτών, έκοπταν τα δάχτυλα τα οποία επίουν των σημείων του Τιμίου Σταυρού, εξόρισον τους οφθαλμούς και έγραφαν επί των μετόπων αυτών με πειραχτωμένα σίδερα, και τέλος υπέβαλλον αυτούς εις φρικιαστικών θάνατων. Εμείς αδερφοί μου απολαμβάνουμε τας Αγίας εικόνας, βλέπουμε το κάλλος της Εκκλησίας μας και γίνονται εικόνες Ευαγγέλιων των αγραμμάτων και Ευαγγέλιων των μορφωμένων ανθρώπων. Δεν υπήρχαν τότε ούτε τέμπλοι της Εκκλησίας, δεν υπήρχαν τότε εικόνες. Ευσεβείς όμως χριστιανοί απέκρυπτον τας εικόνες αυτάς και εντός του εδάφους. Παράδειγμα, εις πολλούς τόπους της Ελλάδος έβρισκον μέσα εις την γην εικόνας. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εις την Τίνον. Άλλοι έκρυπτοντας εικόνας μέσα εις τα σπήλαια, μέσα σε θάμνους μεγάλους.
και παρήλθαν οι χρόνοι εκείνοι και οι ευσεβείς πιστοί στον Θεόν άνθρωποι, χάρη τη Θεού, υπεδείκνυεν ο Θεός εις αυτούς και οι Άγιοι που ευρίσκονται εικόνες εκείνες και ανεγείροντο ναοί εις τας εικόνες αυτάς. Το κύμα αυτό το φοβερό έφτασε μέχρι του Πατριάρχου Μεθοδίου, ο οποίος ήταν Άγιος άνθρωπος, και οι πιστοί όλοι συνήχθησαν, οι μοναχοί και οι ηγούμενοι των μονών, και με επικεφαλής των Μεθόδιων Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως απευθύνθησαν μετά τον θάνατον του Θεοδοσίου στην αυτοκράτηρα Θεοδόρα. Την παρεκάλεσαν να ανυψώσει και πάλιν τας εικόνας της εκκλησίας, και εκείνη ευσεβεστάτη όπως ήτο εξέδωκεν νόμων και ενεφανίστησαν και κρυμμένε εικόνες και εισήλθον και πάλιν στην εκκλησία και εκόσμησαν τους ναούς. Πλην όμως ο Θεοδόσιος, αφού κατεδίωκε τας εικόνας, υπέστηκε την τιμωρία από τον Θεόν. Είδαν η αυτοκράτηρα Θεοδόρα τον άντρα της να τον οδηγούν δαίμονες και να τον υποβάλλουν σε μαρτύρια ενώπιον της Αγίας εικόνος του Θεού και της Παναγίας μας. Το όνειρο αυτό τη συνετάραξε, τη συνεκλώνησε την ευσεβεστά την εκείνη βασίλισσα και παρεκάλεσε όλους τους ηγουμένους και τους μοναχούς από την καθαράν Δευτέρα να ποιούν θείας λειτουργίας και να μνημονεύουν τον άντρα της. Να προσέξουμε εδώ, αδερφοί μου, τι μπορεί να κάνει μία γυναίκα όταν υφίσταται μαρτύρια από τον άντρα. Δυνατόν δια των προσευχών της να σώσει τον άντρα της. Και είναι μακαρισμένες οι μητέρες εκείνες οι οποίες υπομένουν τα μαρτύρια τα οποία ο άνδρας υποβάλλει εις αυτάς και παρακαλούν τον Θεό. Η αυτοκράτηρα Θεοδόρα, αφού έφτασε το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών, είδε δεύτερον όνειρο, συγκλονιστικότερο από το πρώτο. Είδε τον άντρα της να οδηγείται υπό αγγέλων ενώπιον του Σωτήρος Χριστού και της Παναγίας μας, και ο Χριστός να τον δέχεται, όχι όπως την πρώτη φορά, αλλά με καλοσύνη και αγάπη. Επροσευχέ εις τας μονάς και εις τας εκκλησίας, επροσευχέ της ευσεβούς εκείνης βασιλίσσης Θεοδόρας, εισηκούστησαν εις τον Θεόν και ο Θεός ελύτρωσε τον Θεοδόσιο. Τότε
διέταξεν η αυτοκράτηρα Θεοδώρα να τελείται εις την πρώτην Κυριακή των νηστειών η αναστήλωση των ιερών εικόνων και η πίστης εις των Θεών να στερεωθούν ενώπιον του Θεού οι πιστοί οι οποίοι ζητούν το έλεος και την χάρη του Θεού. Έκτοτε έως σήμερον και έως της συντελείας του κόσμου τούτου εορτάζονται τα θλιβερά εκείνα γεγονότα και ο θρίαμβος και η πίστη της Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορ Μιχαήλ, Υιός της Θεοδώρας, συνέχισε να υπερασπίζει πλέον την Εκκλησία και τα εικόνα των Εκκλησιών. Και ήμεθα μέχρι σήμερον εις την πίστην εκείνη, την οποία ακριβώς η Εκκλησία μας έθεσε να αναγινώσκεται η πίστης ενός και κλειμένου μαθητού. Η πίστης του Ναθαναήλ. Ο Κύριος εκλέγει τους μαθητάς, ευρίσκει τον Φίλιππον, τον προσκαλεί και του λέγει «Ακολούθημη», μία λέξη του είπε, και εκείνος αμέσως εγκατέλειψε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστόν. Είναι το σημείο τούτο το οποίο ακριβώς απευθύνει και εις εμάς ο Θεός. Είναι η λέξη στην οποία απευθύνει και εις εμάς ο Θεός. «Παιδί μου», λέγει, «εσύ που είσαι πλανεμένο και δοσμένο μέσα στην αμαρτία, ακολούθημη, ακολούθησέ με. Εάν εγκαταλείψεις τα γήινα και τα πρόσκαιρα και τα μάτια του κόσμου τούτου, εάν δεν είσαι δεμένος με αυτά, τότε», λέγει, «ακολούθησέ με». Αυτό έπραξε ο Φίλιππος. Ακολούθησε τον Χριστό. Και ήταν τόση μεγάλη χαρά του, ούτως ώστε, λέγει, δεν αφήκε μέσα του δεμένη εκείνη την χαρά την οποία έλαβε από τον Χριστό. Εκείνα τα λόγια τα οποία ήκουσε, δεν ήθελε να τα κρατήσει μόνος του. Και τρέχει και βρίσκει, λέγει, τον φίλον του, τον Ναθαναήλ. Είναι τούτο το οποίο πρέπει να πράξεις, αδερφέ μου, εάν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου. Μη κλείσεις αυτά τα οποία γνώρισες όταν επλησίασες τον Χριστό. Μη τα δέσεις και δεν τα σκορπίσεις, διότι δεν γνωρίζεις εκείνος ο οποίος θα σε ακούσει αν δεν ήρθε η ώρα για να σωθεί. Τρέχει ο Φίλιππος και βρίσκει τον Ναθαναήλ. Του λέγει, άκουσε, του λέγει, «Ευρήκα τον Χριστόν δια τον οποίον ομίλησαν ο Μωυσής και οι προφήτες». «Ποιος είναι αυτός ο Χριστός», λέει ο Ναθαναήλ. «Χριστός», του λέγει, «ο Ναζωραίος». Απαντά ο Ναθαναήλ, «Από την Ναζαρέτ δύναται να ευρεθεί τίποτε το καλό?» Διατί, διότι στην Ναζαρέτ υπήρχαν πλήθος ειδωλολατρών ή το ένα μέρος διεφθαρμένο, διότι προσκυνούσαν τα είδωλα. Η Γαλιλαία εκείνη η οποία φύλατε την πόλη αυτήν ήταν σημαδεμένη κατά κάποιον τρόπο και ο κόσμος δεν είναι δυνατό να ειδεί τίποτε το καλό από την Ναζαρέτ,
Δι' αυτό και ο Ναθαναήλ απευθύνεται στον Φίλιππο και του λέγει, δύναται να έρθει καλόν από την Ναζαρέτ? Και απαντά ο Φίλιππος, έρχου και είδε, έλα δια να ειδείς, δια να διαπιστώσεις. Ξέρετε πόσοι αδερφοί μου έξω από την εκκλησία αμφιβάλλουν ότι στην εκκλησία γίνονται θαύματα? Ξέρετε έξω από την εκκλησία ότι πολλοί κόσμος νομίζει ότι η εκκλησία είναι ένα μέρος στο οποίο καταφεύγουν οι καθυστερημένοι? Ξέρετε ότι κυνηγούν την εκκλησία και δεν δίνονται να ακούσουν λόγων Θεού? Ξέρετε ότι μόλις σε ακούσουν να αναφέρεις το όνομα του Θεού σε εμπέζουν, σε ειρωνεύονται? Ξέρεις όταν σε ειδούν να ποιείς το σημείο του Σταυρού, γελούν ειρωνικά? Δι' αυτό ο Φίλιππος του λέγει, έλα δια να διαπιστώσεις, του λέγει, μην μένεις μακριά, του λέγει, έλα κοντά για να δεις. Και τότε ο Ναθαναήλ πορεύεται και μόλις τον είδε ο Χριστός, είπε τούτα τα λόγια. Είδε, λέγει, Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη. Έχει μια καρδιά, λέγει, τόσο καθαρή, είναι τόσο απλός, είναι τόσο πιστός, και αυτός είναι εκλεκτός μου. Και άρχεται συζήτηση του Ναθαναήλ με τον Χριστό. Του λέγει, πού με ξέρεις, του λέει. Πού με είδες, του λέει. Πού σε είδα, του λέει. Εδώ αποκαλύπτει ο Θεός την θεότητά του, δια να ειδεί ο Ναθαναήλ και να δοξάσει τον Θεό. Δια να ειδεί ότι εκείνος με τον οποίο ομιλεί δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά ένας Θεός και άνθρωπος. Και τότε ο Χριστός του λέγει, προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, του λέγει, εγώ σε είδα κάτω από την σική, εις την σκιάν της σικιάς, και ομιλούσες, λέγει, με τον Φίλιππο. Τόσο πολύ εξαφνιάστη ο Ναθαναήλ, ούτως ώστε λέγει, μα πώς είναι δυνατόν, εγώ και ο Φίλιππος ήμαθα, δεν είδα κανέναν άλλο. Πώς αυτή τη στιγμή μου λέγει ότι με είδε? Και τότε έμεινε πραγματικά εκστατικός, αλλά η πίστη στην οποία είχε μέσα του απεκρίθη στον Χριστό και του λέγει, Ραβί, του λέγει, διδάσκαλε, είναι ο Χριστός μας με μία αμφίεση διαφορετική από τον κόσμο. Είναι αυτό το οποίο έχουν σήμερα οι μαλλιάδες, οι κοτσαδόροι αυτοί που κάνουν τους κότσους, το έχουν ως πάτημα και λέει, ο Χριστός, λέει, εφόσον είχε μαλλιά, γιατί να μην έχω κι εγώ? Μα εκείνος ήταν διδάσκαλος, βρε. Εκείνος ήταν εκλεκτός, ήταν Θεός. Είσαι εσύ Θεός, είσαι Χριστός? Δεν ακούεις τον Απόστολο Παύλο που σου λέει, όταν τρέφεις μαλλιά είναι ατιμία? Είναι άτιμο πράγμα. Κατάλαβε το. Ο Χριστός είχε το παρουσιαστικό εκείνο του μεγάλου διδασκάλου. Είχε την επιβλητικότητα, είχε την γλυκύτητα, είχε την γαλήνη, είχε τα λόγια τα οποία έλεγε. Δι' αυτό ο Ναθαναήλ μόλις σήκουσε εκείνα τα λόγια, του λέγει, Ραβί, του λέγει, διδάσκαλε, σε ομολογώ ότι είσαι διδάσκαλος. Συ ή ο βασιλεύς του Ισραήλ και διδάσκαλος του Ισραήλ. Συ είσαι ο εκλεκτός του Θεού, λέγει. Πλην όμως εδώ ο Ναθαναήλ έπεσε ένα σκαλοπάτι από το ύψος, διότι το ίδιο είπε και ο Απόστολος Πέτρος,
Εκεί ο Απόστολος Πέτρος τον ομολογεί και του λέγει, Κύριε, του λέγει, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο αληθινός Θεός. Και έμεινε ως εκεί ο Απόστολος Πέτρος. Γι' αυτό και ο Κύριος του λέγει, αυτά που λες σου τα απεκάλυψε ο Πατέρας μου. Η πίστη σε αυτή την οποία έχεις, του λέγει, πάνω σε αυτή την πίστη θα στερεώσω την Εκκλησία μου. Επ' αυτήν την πέτρα, λέει, θα στερεώσω την Εκκλησία μου και πύλε άδου ούκα της σχίσους είναι αυτής. Θα πέσουν πάνω της, λέγει, όλοι οι δαίμονες, θα πέσει όλη η κόλαση πάνω στην Εκκλησία, θα πέσουν όλοι οι άθεοι και οι άπιστοι και θα την καταδιώξουν την Εκκλησία μου, αλλά θα σπάσουν, κατά την κοινή φράση, τα μούτρα τους. Ο Ναθαναήλ είπε ότι είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Δεν είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ, είναι ο βασιλεύς του κόσμου ο Χριστός. Δι' αυτό και δεν του είπε τα λόγια που είπε στον Πέτρο. Τον ηγάπησε τον Ναθαναήλ, αλλά δεν είχε πλέον άλλο τίποτε να του προσθέσει ο Κυριός μας. Όπως στον Πέτρο, όπου του έδωσε και τα σκλής του παραδείσου, τα κλειδιά του παραδείσου. Όχι το κλειδί, τα κλειδιά του παραδείσου. Τι σημαίνει αυτό? Τα σκλής του Άδου, του λέγει, τα κρατώ εγώ. Τα κλειδιά της κολάσεως, λέγει, του Άδου το κρατώ εγώ, το κλειδί. Εσένα θα σου δώσω τα κλειδιά του παραδείσου. Και είναι τρία κλειδιά. Το ένα είναι χρυσό, το άλλο είναι με ασίμι και το άλλο είναι με ξύλο. Τρία κλειδιά. Που σημαίνει το πρώτο με το χρυσάφι, ότι ο πλούσιος, ο οποίος έχει το χρυσό και το αργύριο, δύναται να ανοίξει τον παράδεισο, αλλά δεν το θέλει. Νομίζει ότι θα τα κρατήσει όλα δικά του σε αυτόν τον κόσμο και έπειτα αποθνήσει και ετοίμασε τι είναι. Εκείνα τα οποία ετοίμασε και φύλαξε, σε ποιο θα μείνουν? Και έτσι το χρυσό, εκείνο κλειδί του παραδείσου, δεν το χρησιμοποιεί. Και το δεύτερο κλειδί που είναι με ασίμι είναι του ανθρώπου του πιστού, ο οποίος ευρίσκεται στον κόσμο αυτόν, ούτε πλούσιος είναι ούτε πτωχός, έχει τη χάρη του Θεού, δύναται να εισέλθει στον παράδεισο. Και το τρίτο που είναι με το ξύλο είναι εκείνο του πτωχού Λαζάρου. Εκείνος ο πάμπτωχος, ο Λάζαρος, ή το γεμάτος πληγάς, ή το γεμάτος από περιφρόνηση, πεινασμένος, διψασμένος, γυμνητεύων, και περίμενα να χορτάσει με τα ψυχία τα οποία έπιπτον από το τραπέζι του πλουσίου. Εδοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Θεό, πάμπτωχος. Με το ξύλινο εκείνο κλειδί άνοιξε τον παράδεισο. Η πίστη λοιπόν η σημερινή, την οποία μας αξίωσε ο Θεός να ακούσουμε, η πίστη η σημερινή, την οποία ο Πανάγαθος Θεός με αυτήν εστερέωσε την Εκκλησία Του, η πίστη σε αυτή η στερεά, αυτήν την πίστη ας τον παρακαλέσουμε να μας την δώσει, να μας στερεώσει την ψυχή μας, να μας κρατήσει κοντά Του στον παρόντα κόσμο και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.